Με την τοποθέτηση λιόμενων αιθουσών σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια, πρόκειται να αντιμετωπίσει και φέτος το πρόβλημα με τη σχολική στέγη ο Δήμος Ηρακλείου, ο οποίος έχει καθυστερήσει σημαντικά στην αξιοποίηση οικοπαίδων για την ανέγερση νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. Πέρα από τα νηπιαγωγεία που πρέπει να γίνουν, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε υπάρχοντα κτίρια που στεγάζονται νήπια και προνήπια, με μικρούς αύλιους χώρους, νηπιαγωγεία που δεν έχουν αύλιους χώρους, με νηπιαγωγεία που είναι κατάλληλα και έχουν πάρα πολλές φθορές. Επομένως, χρειάζονται πολλές παρεμβάσεις και η προτεραιότητα του Δήμου Ηρακλείου θα πρέπει να είναι η σχολική στέγη, διότι στο κομμάτι που αφορά κυρίως την προσχολική εκπαίδευση είμαστε πάρα πολύ πίσω. Δεν έχουμε κάποια νέα κτίρια, άρα εξακολουθεί να ισχύει το παλιό καθεστώς, το προβληματικό. Συζητάνε ότι ενδεχομένως με το νέο ΕΣΠΑ θα μπουν κάποια νέα, θα δρομολογηθούν 5-6 νηπιαγωγεία τα οποία θα δρομολογηθούν, αλλά η πραγματικότητα τι λέει, ότι μεθαύριο που θα κληθούν οι μαθητές να φοιτήσουν, θα έχουμε τα ίδια γερασμένα, κουρασμένα, ξεπερασμένα κτίρια. Τα προβλήματα είναι εντονότερα σαν νηπιαγωγεία, όπου παραμένει το αγκάθι της μίσθωσης χώρων εντός της πόλης του Ηρακλείου, με τις συνθήκες να παραμένουν και φέτος τραγικές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου τα μικρά παιδιά φιλοξενούνται σε ακατάλληλες μισθωμένες αίθουσες, όπως υποστηρίζουν εκπαιδευτικοί. Σε λίγες μέρες θα χτυπήσει το σχολικό κουδούνι και σε αυτό το νηπιαγωγείο οι συνθήκες δεν είναι καθόλου ιδανικές για τα μικρά παιδιά, καθώς όπως βλέπετε πρόκειται για μια μικρή αίθουσα και χωρίς αυλή. Είναι κατάλληλα γιατί και αυτά δεν μπορούν να παίξουν. Τα φέρνει μισή ώρα εδώ πέρα, από εκεί από το πεζοδρόμιο περνάνε. Και είναι ένα γνωστό ανυψώσμα που κάθε απάνω και κάθομαι εδώ πέρα και μου κάνουν τα παιδάκια έτσι. Τα τελευταία χρόνια η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου εγκαινίασε σχολεία που δρομολόγησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Γιάννη Κουράκη. Όπως ο Βρεφονηπιακός Σταθμός στην Αγία Κατερίνη, το 10ο Λοήμρο Νηπιαγωγείο στο κέντρο της πόλης, το 3ο Ειδικό Σχολείο και 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο στην περιοχή του Αγιάννη Χωστού. Από εκεί πέρα μετά μπαίνει θέμα πρώτον πολιτικής βούλησης και οικονομικών δυνατοτήτων και αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα να ενταχθούν όλα αυτά. Όπως σχολιάζουν εκπαιδευτικοί, τα τελευταία χρόνια δεν υλοποιήθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου έργα στον τομέα της σχολικής στέγης και ιδιαίτερα στο κομμάτι της προσχολικής εκπαίδευσης. Είναι επιτακτική όσο τίποτε άλλο η ανάγκη με τα νηπιαγωγεία να δοθεί μια λύση. Δεν μπορεί να λέμε στα χαρτιά ότι έχουμε υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή και στην ουσία τα προνήπια να τα πετάμε και να λέμε ότι ξέρετε θα γίνει κλήρωση. Εξαίρεση ωστόσο αποτελούν η ένταξη στο ΕΣΠΑ για την ανέγερση ολοήμερων νηπιαγωγείων στην Αγία Κατερίνη, καθώς και το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη για την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού αυξημένης φροντίδας στις Μεσαμπελιές. Αντιθέτως, στο Δήμο Μαλεβιζίου υλοποιήθηκαν 11 χώροι εκπαίδευσης μέσα σε 9 χρόνια, ενώ στα Χανιά έχουν δρομολογηθεί 8 νέα σχολεία, τα οποία θα γίνουν μέσω ΔΙΤ με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ακόμη τα Χανιά και 2 ακόμη περιοχές σε όλη την Ελλάδα έχουν δρομολογήσει την κατασκευή σχολείων μέσω ΔΙΤ. Αυτό χρειάζεται από όλους τους Δήμους να ετοιμάζουν μελέτες, να βρίσκουμε εμείς τις χρηματοδοτήσεις και από κοινού να δίνουμε στη νέα γενιά τα εφόδια ούτως ώστε να πηγαίνουν σε σύγχρονα βιοκλιματικά κτίρια. Εμείς παραδώσαμε στο διάστημα αυτό 11 σχολεία, αρχίζοντας από το Λύκειο Γαζίου. Ενώ για να εφαρμοστεί από το διδακτικό έτος 2020-2021 η δίχρονη προσχολική αγωγή στον Δήμο Ηρακλείου απαιτούνται επιπλέον 40 αίθουσες για τη φοίτηση των προνηπίων.